Ακριβώς. Έτσι. Θέλω τώρα να πάμε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το πολεμικό ναυτικό που μας έδωσε την άδεια, μας εμπιστεύτηκε για να πάμε στα άδυτα, για ρεπορτάζ, σειρά ρεπορτάζ τα οποία θα δούμε. Ακριβώς. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε από την παράδοση, από το παραδοσιακό χιτήριο, όπου εκεί τι συμβαίνει. 1,5 αιώνας, κυρίες και κύριοι, ένα χιτήριο λειτουργεί απρόσκοπτα, προκειμένου να παράξει όλα εκείνα τα κομμάτια τα οποία χρειάζονται τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού, αλλά και άλλα πολλά κομμάτια της εθιμοτυπίας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παράγονται όλα αυτά, μια ζωντανή ιστορία που αναβιώνει μέσα στο χιτήριο του ναυστάθμου. Έχει περάσει 1,5 αιώνας από τότε που δημιουργήθηκε το χιτήριο μέσα στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού. Είναι ίσως ένα από τα παλιότερα συνεργεία. Όπως βλέπετε στην ταμπέλα πίσω σας, το χιτήριο λειτουργεί από το 1889 σε αυτό το χώρο, εκτελώντας ακριβώς το ίδιο έργο. Το έργο του είναι να αναπαράγει εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τα πολεμικά πλοία. Είτε αυτά διότι έχουν φθαρεί, είτε διότι δεν υπάρχουν πλέον και πρέπει να τα αντιγράψουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος χύτευσης είναι ο ίδιος. Αυτό που αλλάζει με τον καιρό είναι η ποιότητα των μετάλλων. Οι εικόνες μέσα στο χιτήριο σου μεταφέρουν στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, ωστόσο κάθε τι μέσα στο χώρο είναι πέρα για πέρα λειτουργικό. Εγώ ήρθα το 1984 εδώ πέρα και το καζάνι υπήρχε. Και από ό,τι ξέρω προϋπήρχε πάρα πολλά έτη. Το καζάνι αυτό λέγεται κάδος μεταφοράς μετάλλων, παίρνει 12 τόνους, είναι λειτουργικό, χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Ένας χειροκίνητος ξύλινος γερανός, τον οποίο τον βρήκαμε, αν χρειαζόταν θα τον χρησιμοποιήσαμε και αυτόν. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι πιο πολύ είναι μουσιακό εξάρτημα αυτό, παρά μας βοηθάει στην εργασία μας. Κάθε τι που παράγεται μέσα στο χιτήριο απαιτεί μια επίπονη διαδικασία. Αυτός ο χώρος είναι ο χώρος τυπώσεως. Παίρνουμε το πρότυπο από το πρωτυποποιείο, συμφώνως υποδείγματος που το έχει βγάλει. Εν συνεχεία το τυπώνουμε στο χώμα και πηγαίνουμε σε έναν άλλο χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος χυτεύσεως. Όλα γίνονται με χώμα, δηλαδή χαλαζιακή άμμο, με κάποια πρόσμιξη που είναι καρβουνόσκονη και μπετονίτης. Αυτός είναι ο προστάτης του πολεμικού ναυτικού, ο Άγιος Νικόλαος. Μπορεί οι συνθήκες παραγωγής να είναι δύσκολες, αλλά το αποτέλεσμα επιβραβεύει και ικανοποιεί τους τεχνίτες του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί είναι ένα πάτερμα το οποίο είναι δύσκολο να το πετύχεις σε τη σημερινή εποχή. Και όταν κάτι χαλάσει, τίποτα δεν πετιέται, αλλά ξαναγυρίζει στο καζάνι για να πάρει μια άλλη μορφή. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εδώ, είναι απαιτητό να έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν και το μέταλλο, ώστε τα εξαρτήματα τα οποία θα δημιουργήσουν να είναι ανθεκτικά και να έχουν τις ιδιότητες των αρχικών. Όταν η δουλειά στο χιτήριο τελειώσει, τα καζάνια θα σβήσουν μέχρι την επόμενη μέρα για να ξεκινήσει και πάλι η παραγωγή των εξαρτημάτων, συνεχίζοντας μια παράδοση πολλών ετών. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η παράδοση για όλα τα αναλώσιμα, από την καμπάνα. Λέγαμε κάποτε, ρε παιδιά, στην Ελλάδα ούτε βίδα δεν φτιάχνουμε. Ορίστε, να το. Συνεχίζεται η παράδοση, δεν πάω να τα εισάγουμε όλα. Είναι μια παράδοση του πολεμικού ναυτικού, αλλά εκτός αυτού του πράγματος είναι και οικονομία, τεράστια οικονομία για όλα τα αναλώσιμα. Από τη σφυρίχτρα που χρησιμοποιείται, η καμπάνα, αναλώσιμα, πηξίδες, όλα, οτιδήποτε είναι μεταλλικό πάνω στο πλοίο. Μπράβο σας και συνεχίστε αυτή την παράδοση. Λοιπόν, ήδη έχει αρχίσει και